Σε συναγερμό παραμένει η πυροσβεστική που έχει βρεθεί αντιμέτωπη τις τελευταίες ώρες με δεκάδες πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στο Λουτράκι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Σύνδεση με Λουτράκι και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γιώργο, ποια είναι η εικόνα? Φωτιά, Μάρκο, συνεχίζει να μένεται πάνω στην κορυφογραμμή των γερανίων. Δεν απειλείται μεν κατοικημένη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τεράστια μάχη για να καταφέρουν να οριοθετήσουν τις φλόγες, οι οποίες βρίσκονται στην κορυφή του βουνού. Αυτή τη στιγμή τα εναέρια μέσα συνεχίζουν να επιχειρούν. Αυτό γίνεται το ίδιο πράγμα από νωρίς το πρωί. Τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα καναντέρ πραγματοποιούν ρήψεις από αέρος προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν τις φλόγες. Υπάρχει μια δυσκολία καθώς οι ρηπές του ανέμου δεν επιτρέπουν στα καναντέρ να επιχειρήσουν με τους ρυθμούς που θα ήταν δυνατόν. Και αυτό το οποίο ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι, σύμφωνα και με την πρόβλεψη, από αργά το απόγευμα, όταν θα κοπάσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Να δώσουμε τον λόγο και στον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γκιόνι, να μας πει πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, γίνεται ένας πόλεμος, όπως το είπατε ακριβώς. Παίζει ρόλο πολύ η φορά του ανέμου και η δύναμη του ανέμου. Ευχόμαστε ότι θα πέσουν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι, ώστε να μπορέσουν τα εναέρια μέσα να κάνουν ακόμα καλύτερη δουλειά. Υπάρχουν και πάρα πολλά πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, πάνω από 250-300 άτομα στο βουνό, μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές από όλη την περιοχή του Δήμου. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Όλοι έχουν βάλει το χέρι τους. Ευχόμαστε ότι τις επόμενες ώρες θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα λόγω του ανέμου. Άρα, Δήμαρχε, είστε αισιόδοξος από ό,τι καταλαβαίνω, ακριβώς. Φορά του ανέμου, ώστε να μπορέσουν τα καναντέρ να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο, όσο βοηθάνε και αυτή τη στιγμή βοηθάνε και τα ελικόπτερα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο άνεμος. Πυροσβεστική, στρατών με μηχανήματα, περιφέρεια, βουλευτές, περιφερειάρχη που ήρθε εδώ πέρα, αρχηγούς πυροσβεστικού σώματος που ήρθαν όλοι εδώ. Όλη τη νύχτα μέχρι πρώτες πρωινές ώρες δεν έχει φύγει κανείς. Ακόμα γίνεται πόλεμος με τη φωτιά, το βλέπετε ήδη, το τι γίνεται όλη την ώρα. Ευχόμαστε να πέσουν οι εντάσεις του ανέμου και η φορά να μην αλλάξει. Ακούμε και τους ήχους από το ελικόπτερο που επιχειρεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή περνάνε. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, η επιχείρηση κατάσβεσης. Γιώργο, να ρωτήσουμε, σε παρακαλώ, και τον Δήμαρχο, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις του για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ακριβώς. Έχουμε κάποια εικόνα το τι προκάλεσε την πυρκαγιά? Υπάρχουν κάποιες εικασίες που έχουν γίνει? Οι πρώτες απόψεις είναι ότι από βραχυκύκλωμα της ΔΕΗ, διότι ταυτόχρονα έπεσε και το ρεύμα στη μισή πόλη του Λουτρακίου. Να κάνουμε επίσης μία ακόμα ερώτηση όσον αφορά τα άτομα τα οποία εκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν χθες σε κάποια ξενοδοχεία, ναι, από εδώ, από τη Μονή. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Για προληπτικούς και μόνο λόγους, εκενώσαμε τα δύο μοναστήρια του Οσίου Παταπίου, του Προφήτη Ηλία και του Γεροκομείου του Οσίου Παταπίου. Τα φιλοξενήσαμε σε ξενοδοχεία και αυτή τη στιγμή αρχίζουν και επιστρέφουν τουλάχιστον οι άνθρωποι του Γεροκομείου. Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες να επιστρέψουν στο Γεροκομείο. Θα παραμείνουν λίγο μακριά ακόμα για τη Μονή του Οσίου Παταπίου και του Προφήτη Ηλία, μόνο και μόνο για προληπτικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας φόβος. Για προληπτικούς λόγους θα περιμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς θα ενεργήσουμε. Αυτή είναι η εικόνα τώρα στο Λουτράκι. Βλέπουμε πάρα πολύ καπνό. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Συνεχείς ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα και μάχη με τις φλόγες από τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής. Ευχαριστώ θερμά και τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, αλλά και τον Δήμαρχο Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο Γκιόνι. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, κυρίες και κύριοι, και στη Ζάκυνθο, όπου ξέσπασε νωρίτερα πυρκαγιά. Πάμε αμέσως στον Χρήστο Στρατουλάκο. Χρήστο. Είναι μια ανεξέλεγκτη φωτιά η οποία καίει οι ορεινές περιοχές στην Ζάκυνθο. Καταβάλλεται υπεράνθρωπη προσπάθεια από τις επίγειες δυνάμεις, 16 οχήματα που βρίσκονται στο σημείο, όπως επίσης και 8 εναέρια μέσα, 2 καναντέρ, 2 ελικόπτερα και 4 πετζετέλ, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν πολύ τις προσπάθειες των ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή, Μάρκο, επειδή τα μέτωπα είναι 2, ο στόχος είναι να περιοριστούν σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην επόμενη ώρα, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά, διότι αν περάσει από το σημείο το οποίο έχουν βάλει στόχο οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας, τότε θα κατευθύνεται προς κατοικημένες περιοχές. Αυτή τη στιγμή δεν απειλεί σπίτια ή ξενοδοχειακές μονάδες. Παρ' όλα αυτά,
υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και συντονισμός προκειμένου, εάν χρειαστεί να υπάρξει εκένωση σε κάποια κατοικημένη περιοχή, τις επόμενες ώρες αυτό να συμβεί. Προς το παρόν, η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως των εναέριων μέσων, Μάρκο, είναι να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο παρά τους θυελλώδεις ανέμους, όπου είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση των εναέριων μέσων. Κατοικημένες περιοχές δεν απειλούνται από τα πυρηνά μέτωπα. Ωστόσο, οι αρχές είναι σε επιφυλακή, προκειμένου να πράξουν τα δέοντα εάν χρειαστεί. Είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση και εκεί. Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ.